Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά με σας, να αφήσω το προσφυγικό και, και το θέμα με τα φορολογικά. Θέλω να πω λιγάκι σε αυτό το δυστύχημα στη Λάρκο. Χτύπησα το καμπανάκι για ένα μεγάλο διάστημα, τα είχαμε αφήσει λιγάκι, το είχαμε ξεχάσει. Τώρα επανέρχεται με ένα τραγικό τρόπο. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό? Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για επενδύσεις, αλλά ξεχνάμε πάντοτε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, δυστυχώς. Αυτό είναι το τραγικό, ότι η ανθρώπινη ζωή σε αυτό το σύστημα που ζούμε μετράει σαν αναλώσιμο υλικό. Κοιτάξτε, το έγκλημα στη Λάρκο, το ατύχημα στο δυστύχημα στη Λάρκο, για μας λένε ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Με αυτήν όλων των κυβερνήσεων. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι βαριά κουβέντα. Είναι βαριά κουβέντα, αλλά δυστυχώς το ίδιο σκηνικό προηγήθηκε λίγους μήνες πριν, τις πρώτες μέρες μάλιστα της κυβέρνησης, τις αρχές του Ιούλη. Υπήρχε ακόμα ένα θανατηφόρο ατύχημα που σκοτώθηκε ένας 36χρονος εργάτης στη Λάρκο. Λίγες μέρες πριν το χτεσινό δυστύχημα έγινε ένα σοβαρό το ατύχημα που έσπασαν οι αλυσίδες σε ένα κάδο που μετέφερε μετάλλευμα. Θα μπορούσαν να είχαν θρυνήσει πολύ περισσότερους νεκρούς. Όλα αυτά τα συμβάντα που επαναλαμβάνονται σχεδόν με μεγάλη περιοδικότητα, δυστυχώς έχουν μια συγκεκριμένη αιτία. Οφείλονται στη διαχρονική απαξίωση του εργοστασίου, που έχει στόχο το κλείσιμο, την ιδιωτικοποίηση, όχι η σημερινή, απαξίωση που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Βγήκε πάντως, για να είμαστε και δίκοι, κυρία Κομνηνάκα, βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε ότι θα διερευνηθεί και θα αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν. Ξέρετε, αυτό σε ένα βαθμό ίσως και να προκαλεί. Όταν έχουν προηγηθεί λίγους μήνες πριν ένα ακόμα θανατηφόρο δυστύχημα, λίγες μέρες πριν ένα άλλο ατύχημα, νομίζω ότι οι ευθύνες και οι αιτίες είναι γνωστές. Είναι γνωστές και με έναν τρόπο πρημοδοτούνται και διαιωνίζονται, γιατί τα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας και το πώς, αν θέλετε, και το συγκεκριμένο αναπτυξιακό νομοσχέδιο επιτρέπει τέτοιου είδους υποβάθμιση και παραλήψεις, αν θέλετε, εγκληματικές παραλήψεις στις επιχειρήσεις που γίνεται όταν ας πούμε σήμερα στο τελευταίο αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα επιχειρήσεις να πληρώνουν οι ίδιες αυτόν που θα τους ελέγξει για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις, τις περιβαλλοντικές, τις προϋποθέσεις ασφαλείας κλπ. Καταλαβαίνετε πώς ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να διαιωνίζονται και να επαναλαμβάνονται δυστυχώς τέτοιου είδους. Με αφορμή αυτό το δυστύχημα, πώς έχουμε κάποια πρωτοβουλία από πλευράς του κόμματος στις επόμενες ημέρες επί του θέματος? Σίγουρα σήμερα απεργούν οι εργαζόμενοι στην Λάρκο, τις κινητοποίησεις τις οποίες στηρίζει και οι ταξικές δυνάμεις και φυσικά και το ΚΚΕ. Έχουμε βάλει σαν σχεδιασμό ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες, τέλος πάντων, ενδεχομένως και νέες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ωραία. Πείτε μου τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό. Προέρχεστε από ένα νησί το οποίο έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος, το προσφυγικό. Ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες από την Ευρώπη είπε: παιδιά, δεν τραβάμε, δεν μπορούμε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε σημαντικές αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι όχι μεγάλης μερίδας πολιτών, μικρή είναι, αλλά είναι αρκετά ακραίες οι αντιδράσεις. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ώστε τουλάχιστον να μειωθούν αυτές οι αντιδράσεις και να μπορέσουμε λίγο να ισορροπήσουμε τα προβλήματα με τον πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, μάλλον προσφύγων, πιο σωστά? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά χρειάζεται να γίνεται μια διάκριση. Είναι φυσιολογικό, αν θέλετε, σε έναν βαθμό κάποιοι μέσα στα όρια του λογικού, κάποιοι άνθρωποι να ανησυχούν, να προβληματίζονται, να αντιδρούν στις συνθήκες που γεννά αυτός ο εγκλωβισμός και η διόνυση του εγκλωβισμού. Διότι η κατάσταση, η οξυμένη κατάσταση που υπάρχει στα νησιά, οι απαράδεκτες συνθήκες και η κατάσταση της Μόριας, με τις επιλογές που παίρνουν, αν θέλετε, επεκτείνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί μιλάμε και πρέπει να γίνεται απεγκλωβισμός των ανθρώπων αυτών από τα νησιά, ωστόσο η μεταφορά τους στην
υπηρετική Ελλάδα πρέπει να γίνεται μια πρόνοια ώστε να μεταφερθούν σε αξιοπρεπείς δομές, να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ώστε και βέβαια να εξετάζεται. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θέλω να τους μεταφέρω σε χώρους που θα είναι ανθρώπινα, η ανθρώπινη διαβίωση, και θα αποτελούν το 1% του πληθυσμού της κάθε περιοχής. Αυτό θετικό βέβαια, είναι. Κοιτάξτε, οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα Διαβατά, στους Καραμαγκά, σε διάφορες δομές που έχουν υποτιθέται για φιλοξενία, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, των ανθρώπων αυτών, δεν περιποιούν τιμή και ούτε, αν θέλετε, απέχουν και πολύ από αυτές που έχουν φτάσει να επικρατούν στη Μόρια, δηλαδή ανάλογα και με την αύξηση του κόσμου που θα βρίσκεται εκεί. Εμείς εντοπίζουμε ότι κύρια οι τραγικές συνέπειες ουσιαστικά που βιώνουν πρώτα και κυρία οι χιλιάδες κατατρεγμένοι που είναι θύματα πολλαπλής εκμετάλλευσης, και φτάνουν εδώ και παιδιά και ασυνόδευτα και όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες, έχουν να κάνουν με την πολιτική του εγκλωβισμού και την υλοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία και οι δυο, και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει, εσείς όμως γνωρίζετε, επειδή προέρχεστε από ένα νησί που έχει τραβήξει επάνω του ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτή την προσφυγική κρίση. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και ότι η γείτονή μας η Τουρκία, ο κ. Ερντογάν, εκβιάζει και την Ευρώπη και μέσω πλήν σαφώς και τη χώρα μας με τους πρόσφυγες. Φυσικά εδώ τι γίνεται, εκβιάζει, εδώ τι θα και αν θέλετε, φυσικά και εκβιάζει και αν θέλετε πρημοδοτείτε ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το να μπαίνει, αν θέλετε, στο παζάρι των διαπραγματεύσεων και το κομμάτι του προσφυγικού. Και έχει να κάνει και με το πώς όλο το προηγούμενο διάστημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ κλείνουν τα μάτια σε έναν βαθμό, ή την ώρα που υποτίθεται ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, απέναντι στο γεγονός ότι συμψηφίζει με έναν τρόπο ή χρησιμοποιεί σαν διαπραγματευτικό χαρτί τους πρόσφυγες, ή όποιες, αν θέλετε, αντιδράσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον ως χάδια ακούγονται στα αυτιά της Τουρκίας, την ώρα που έχουν τεράστια συμφέροντα, διακυβεύονται και υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα με κέρδη πολλών. Ένα πρώτο σχόλιο για το φορολογικό που έχει κατατεθεί και είναι υποσυζήτηση, γιατί οι κυβερνητικοί κύκλοι βγαίνουν και μιλούν για πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αγγίζουν από τους πολύ χαμηλόμισθους μέχρι και τους επιχειρηματίες και θα βοηθήσουν έτσι να ελαφρυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Ποια είναι η δική σας το δικό σας σχόλιο? Δεν το έχουμε δει βέβαια ακόμα το φορολογικό, δεν έχει κατατεθεί. Να περιμένουμε να το δούμε. Σίγουρα έχουμε, αν θέλετε, και μια επιφυλακτικότητα από το γεγονός ότι χρειάζεται, εμάς η πρότασή μας είναι ότι ήδη τα λαϊκά στρώματα έχουν πληρώσει πολύ μεγάλο μέρος των φορολογικών βαρών, άρα θέλουν πραγματικά να δούμε αν όντως μιλάμε για ελάφρυνση. Δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχουν μέχρι σήμερα καταβάλει και πληρώσει όλοι τα εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα. Μένει να το δούμε και πιστεύουμε ότι αν θέλετε έχουμε μια διστακτικότητα από την άποψη ότι μέχρι σήμερα και το κατατεθειμένος προϋπολογισμός, τα νούμερα λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που προπαγανδίζει σήμερα η κυβέρνηση. Τώρα θα τα δούμε και θα σχολιάσουμε μετά την κατάσταση. Θα δούμε ούτως άλλως στην πορεία συζήτησης, θα έχουμε πολλά να πούμε. Κύριε Κομινάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.